που υπάρχουν από την τουριστική αγορά του εξωτερικού προς την Ελλάδα. Θέμη Μπάκα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τηλέμαρχε. Εγώ θα σου πω ότι ανοίγουμε στις 15 Μαΐου τις πύλες του τουρισμού. Σχετικό ρεπορτάζ στο Financial Times αναφέρει ότι οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα θέτουν στόχο τον ποιοτικό τουρισμό και μετατοπίζουν το κέντρο βάρος του κλάδου από τον μεγάλο αριθμό τουριστών σε εκείνους με μεγάλο βαλάντιο που έχουν δυνατότητες για πολυτελή διαμονή και υψηλές δαπάνες. Γενικότερα, τηλέμαχε, αυτό που βλέπουμε ότι ο ακριβός τουρισμός και η διαμονή, διαμονή πολυτελείας ανακάμπτουν πολύ ταχύτερα το μαζικό τουρισμό μετά την κρίση. Θα σου πω το εξής, τηλέμαχε, ότι αυτή τη στιγμή οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, να το πούμε καλύτερα, και όχι οι πληρότητες στους διεθνείς δημοφιλούς προορισμούς της χώρας μας, όπως είναι η Μύκονος, Σαντορίνη, Λευκάδα, Σκιάθος, Κόπελο, Πάρος, Ζάκυνθο και Ρόδο, ιδιαίτερα για αφοτελή κατοικίες με ιδιωτικές πισίνες, αγγίζουν ακόμα και το 80%. Είναι κάτι που εμείς θεωρούμε, τουλάχιστον από αυτόν τον κλάδο, τον κλάδο βαθμών μισθώσεων, ότι το 2021 θα είναι μια χρονιά που θα αγγίξει τα επίπεδα του 2019. Τι λες τώρα, αυτό είναι... Θα πάνε καλύτερα σχέση με το 2020. Πολύ καλύτερα, διότι, πολύ φοβερή εξέλιξη αυτή, ναι. Διότι τηλέμαχε βλέπουμε τον κόσμο ότι επιλέγουν κατά κύριο λόγο τέτοιου είδους ακίνητες διακοπές τους και εγχώριος τουρισμός, αλλά και οι αλλοδαποί τουρίστες που έχουν στη χώρα μας. Θα έλεγα να ακούσουν οι ακροατές το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στη Μύκονο, σίγουρα σύμφωνα με καταγραφή του 2018, υπάρχουν 1.500 κατοικίες εξωτερικές προς μίσθωση, εκ των οποίων 700 περίπου είναι με σήμα του ΕΟΤ. Στην Πάρο είναι περίπου 795 κατοικίες. Στην Σαντορίνη γύρω στους 800 κατοικίες. Γενικότερα, εμείς θεωρούμε ότι το μοντέλο του τουρισμού αλλάζει. Το γράφουν ήδη και οι Financial Times ότι γενικότερα οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου αλλάζουν το μοντέλο από το μαζικό τουρισμό στον ποιοτικό τουρισμό με υψηλά εισοδήματα και ψηλά κοστολόγια στη διαμονή τους. Μάλιστα. Θέμη, ευχαριστούμε πολύ. Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του κτηματομιστικού δικτύου Real Estate. Από όλα αυτά τα που μας είπε, τα ωραία για τα όσα αναμένονται τη νέα χρονιά. Πάμε.